Το συζητούμενο νομοσχέδιο, στο πρώτο του κομμάτι, αναφέρεται σε μέτρα, λέει, για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή. Αλήθεια, του καταναλωτή, Ποιανού καταναλωτή? Και ο πλούσιος είναι καταναλωτής. Και ο φτωχός είναι καταναλωτής. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, τις ίδιες επιπτώσεις έχουν όλοι τους. Η ακρίβεια, δηλαδή, το ιδιοκτήτη, το πλούσιο, το ίδιο και το φτωχό. Όσο πιο φτωχός είσαι, τόσο μεγαλύτερα προβλήματα έχεις. Τόσο μεγαλύτερες είναι οι συνέπειες της ακρίβειας που έχεις να αντιμετωπίσεις. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί να δεις οριζόντια αυτά τα μέτρα προστασίας, γιατί δεν έχουν την ίδια ανάγκη και δεν έχουν και την ίδια προστασία. Όμως όλα αυτά γιατί το κάνετε και βάζετε και αυτό τον τίτλο τον ουδέτερο? Ακριβώς για να συγκαλύψει το γεγονός ότι τα μέτρα τα οποία προτείνετε είναι μέτρα ασπιρίνες που δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ακρίβειας και τα πλατιά λαϊκά στρώματα δεν θα μπορούν να καλύψουν ακόμη και με αυτά τα μέτρα τις βασικές τους ανάγκες, πολύ δε περισσότερο που θα διευρύνεται όλο και πιο πολύ η ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν αντικειμενικά και στο επίπεδο διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, τι κάνετε? Απλά και μόνο μερικά μέτρα ασπιρίνες αναδιανομής στις φτώχειες, από τους λιγότερο φτωχούς στους περισσότερο φτωχούς, αφήνοντας στον απειρόβλητο την τεράστια συσσόρευση πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια και στην ένταση ακόμη περισσότερο των κοινωνικών ανισοτήτων. Και έρχομαστε στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο σημείο. Είναι η ακρίβεια εισαγόμενη, όπως λέει η κυβέρνηση, ή εγχώρια, όπως λένε τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης? Φταίει δηλαδή το διεθνές περιβάλλον ή η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Αυτό είναι ένα ψευτοδίλημα. Φταίνε και τα δύο. Γιατί το κάνετε αυτό το ψευτοδίλημα, γιατί το καλλιεργείτε, κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Για να συγκαλύψετε το γεγονός ότι η ακρίβεια αποτελεί πεδίο του συστήματος και είναι και το αποτέλεσμα των πολιτικών που διαχρονικά ακολούθησαν οι κυβερνήσεις το προηγούμενο διάστημα. Γιατί από τι εξαρτάται η ακρίβεια? Πρώτον, από την πορεία των τιμών. Δεύτερον, από το κατά πόσο η έμεση φορολογία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο αυτές τις τιμές, ο ΦΠΑ δηλαδή και οι υπόλοιποι φόροι στην κατανάλωση. Και τρίτον, από την πορεία των μισθών και των συντάξεων, του λαϊκού δηλαδή εισοδήματος. Άρα, λοιπόν, ας δούμε συγκεκριμένα αυτές τις αιτίες που έχουν οδηγήσει σε αυτόν τον καλπασμό της πορείας των τιμών. Ποια είναι αυτές οι αιτίες? Πρώτον, είναι η απελευθέρωση των αγορών. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχει εφαρμόσει όλες οι κυβερνήσεις. Είτε αφορά την ενέργεια, είτε αφορά τις τηλεπικοινωνίες, είτε τις μεταφορές. Τα αποτελέσματα τα βιώνει ο ελληνικός λαός με τραγικό τρόπο, ακόμη και με το έγκλημα στα Τέμπη, και βεβαίως και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης. Δεύτερον, είναι ο ανταγωνισμός, αυτόν τον οποίο εκθιάζεται. Ένας ανταγωνισμός που οδηγεί στη συγκέντρωση της αγοράς και στον έλεγχό της από τα μονοπόλια, τα οποία μπορεί να καθορίσουν τις μονοπωλιακές τιμές, γιατί ακριβώς ελέγχουν την αγορά. Τρίτον, είναι η ίδια η επεκτατική πολιτική που εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα προηγούμενα χρόνια για να δώσει ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους και η οποία εκτόξευσε τον πληθωρισμό. Μια πολιτική που τα άλλα κόμματα τη θεώρησαν και μάλιστα και προοδευτική πολιτική. Και ο πληθωρισμός ακριβώς είναι αυτός ο οποίος κατατρώει σαν το σαράκι όλο και περισσότερο τα λαϊκά εισοδήματα. Τέταρτον, είναι οι πολιτικές στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και από αυτή την άποψη, αυτές οι πολιτικές στήριξης είναι πολλαπλάσιες. Για παράδειγμα, φοροαποφυγή τους, φοροασυλία τους, επενδυτικά κίνητρα και μια σειρά άλλα. Και τέλος, αυτή η πολιτική στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων διαμορφώνεται σε συνθήκες όξυνσης του ανταγωνισμού με τα υπόλοιπα υπεριαλιστικά κέντρα.
για τον έλεγχο των εφοδιαστικών αλυσίδων, ο λεγόμενος εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα από την άλλη μεριά, αλλά και για τον έλεγχο των αγορών, των ενεργειακών πηγών και το διαδρομό μεταφοράς της ενέργειας, το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών που έχει οδηγήσει στην υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Για να είμαστε καθαροί, για τα κέρδη. Έτσι λοιπόν, το κυνήγι του κέρδους είναι αυτό που αποτελεί τον βασικό παράγοντα που οδηγεί στον καλπασμό των τιμών. Δεύτερη αιτία είναι η έμεση φορολογία. Έμεση φορολογία, η οποία βεβαίως είναι η φόρη κατανάλωσης, που είναι η πιο αντιλαϊκή φόρη, που αποτελούν αυτή τη στιγμή το 60% των συνολικών φορολογικών εσόδων και τα οποία τα πληρώνουν δυσανάλογα, τους πληρώνουν αυτούς τους φόρους στα λαϊκά στρώματα. Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί επιβάλλετε έμεση φορολογία? Βεβαίως, γιατί μέσα από αυτή την έμεση φορολογία χρηματοδοτούνται τα ευρωνοσιακά ταμεία για τα διάφορα πακέτα, λέει, που δίνουν μετά. Είναι φόροι, είναι χρήματα από τους φόρους που πληρώνει η λαϊ μέσα από την έμεση φορολογία. Δεύτερον, για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Να θυμίσω ότι η τελευταία αύξηση του ΦΠΑ και των υπόλοιπων έμεσων φόρων έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στο όνομα τότε να μην φορολογηθεί το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Γιατί το εφοπλιστικό κεφάλαιο έχει φορά ασυλία. Και μάλιστα νομοθετικά κατοχυρωμένη. Και βεβαίως σχετίζεται άμεσα με την πορεία των δημόσιων οικονομικών η έμεση φόρη, στο όνομα της βιωσιμότητας του δυσβάσταχτου κρατικού χρέους που έχετε δημιουργήσει με τις προηγούμενες πολιτικές σας. Είναι αυτά τα λεγόμενα ματωμένα πρωτογενή πλονάσματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και έχουμε τόσο υψηλή έμεση φορολογία διαχρονικά στη χώρα μας. Και όχι μόνο στη χώρα μας. Και τέταρτο και τρίτο παράγοντας είναι η πορεία των μισθών και των συντάξεων. Πού οφείλεται αυτή η συνεχής κατρακύλα των μισθών? Εδώ ο μέσος μισθός υπολείπεται κατά 27% από το μέσο μισθό του 2009. Ενώ ο κατώτερος μισθός ονομαστικά έχει φτάσει στο επίπεδο του 2010. Και δεν βάζουμε μέσα τη μεγάλη ελαστικοποίηση στην αγορά εργασίας, τη μερική απασχόληση, την ομίσθια εργασία, η οποία δίνει ελάχιστα ψίχουλα. Γιατί όλο αυτό το πακέτο, όλο αυτό το πακέτο στην αγορά εργασίας? Μα για να θωρακίσετε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, να αυξηθεί ο βαθμός εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης για να μπορούν να παράγονται πολύ περισσότερα κέρδη για τους επιχειρηματικούς όμιλους. Και να διαμορφώνεται μια φτηνή και αναλώσιμη εργατική δύναμη. Και αυτή τη μορφή της αγοράς εργασίας τη συνδιαμορφώσατε. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Με τους διάφορους μνημονιακούς και μη νόμους. Με βασικό μαέστρο αυτής της ορχήστρας που διαμόρφωσε αυτή την αγορά εργασίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος της Τρόικας. Και βεβαίως η πορεία των συντάξεων και όλων αυτών των περικοπών σχετίζεται με τη λεγόμενη δημοσιονομική εξυγίανση, με τη λεγόμενη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία τα κατακλέψατε όλες οι κυβερνήσεις για να δοθεί στο χρήμα στους επιχειρηματικούς όμιλους, και όλα αυτά στα πλαίσια των αντοχών της οικονομίας, που η οικονομία δεν αντέχει να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, αλλά αντίθετα αντέχει να δοθούν δεκάδες δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους ή στους εξοπλιστικές δαπάνες και τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους για να μακελεύουν τους λαούς. Από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Είναι άσφαιρη η κριτική που κάνουν τα άλλα κόμματα. Γιατί κάνουμε τη μέθοδο της σύγκρισης. Α, εδώ η Ελλάδα είναι εξαίρεση, ενώ στην Ευρώπη οι λαοί ζουν ζωή χαρισάμενη. Αλήθεια. Πού το είδατε αυτό? Τις κινητοποιήσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τις έχετε δει? Το κύμα εξώσεων στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το ξέρετε? Την ακρίβεια δεν τη γνωρίζετε? Την κατάσταση με τις υγείας που κατέρευσαν τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία δεν τα έχετε δει ούτε αυτά? Και η Ελλάδα είναι η εξαίρεση, ενώ η ευρωπαϊκή κανονικότητα είναι μια κοινωνία αγγελικά πλασμένη? Ίσα-ίσα από αυτά που βιώνουμε στην Ελλάδα αποτελούν ακριβώς την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Γιατί είναι αποτέλεσμα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την άποψη, γιατί το κάνετε όλο αυτό? Γιατί βεβαίως θέλετε να επιμείνετε κι εσείς στη λογική των μέτρων ασπιρίνας,
να βάλουμε, λέει, πλαφόν στα κέρδη. Τι πλαφόν στα κέρδη? Μα αυτά τα κέρδη είναι ανεξέλεγκτα. Κύριε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να το επιτρέψει ποτέ. Και τι πλαφόν θα βάλεις? Το 10% είναι νόμιμο και το 15%, άρα να νομιμοποιήσουμε ένα κέρδος που προέρχεται από την εκμετάλλευση εργατικής τάξης και την μη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτό να το νομιμοποιήσουμε. Αλλά τα υπόλοιπα, ένα το κάνω. Δεύτερον, να βάλουμε, λέει, δόσεις, 120 δόσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Μα όσες δόσεις και να βάλετε, και μάλιστα έντοκα, δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν τα τρέχοντα που έχουν στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες. Θα πληρώσουν και τις δάσεις για τον χρόνο που έχουν συσσωρεύσει στην πλάτη τους εξαιτίας αυτών των πολιτικών τις οποίες έχετε ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και αποτελεί διέξοδο. Πόσες 120 δόσεις μπήκαν, πόσες φορές μπήκαν, το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Στον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί δεν άντεχε ο κόσμος και τις δόσεις να πληρώνει και τις τρέχουσες οφειλές να πληρώνει. Και στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες και στην εφορία. Γιατί ακριβώς έχετε τσακίσει τον κόσμο με τα μέτρα και με τις πολιτικές σας. Και βεβαίως ο βασικός στόχος είναι ακριβώς να συγκαλύψετε και να εξοραίσετε το λόγο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καλλιεργήσετε αυταπάτες. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά αντίθετα αποτελεί μέρος του προβλήματος. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, τι είναι η Ευρώπη? Αυτό που λέτε Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, είναι η Ευρώπη της δημοκρατίας, της ευημερίας, της διαφάνειας? Είστε σοβαροί? Τα πιστεύετε αυτά τα οποία λέτε? Από πού και ως πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το μόρφωμα το οποίο θέλετε να κατασκευάσετε? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχρονικά τι ήτανε? Λυκοσυμμαχία ήτανε, σφικοφωλιά για τους λαούς ήτανε. Γιατί το βασικό της, το βασικό της στόχος ποιος ήτανε διαχρονικά? Ήτανε μια διακρατική ολοκλήρωση για να στηρίξει τις ευρωπαϊκές πολυεθνικές στον τεράστιο ανταγωνισμό που δεχόσανται από πολυεθνικές άλλων ανταγωνιστικών κρατών. Και σε αυτό ακριβώς το βωμό της θωράκισης των ευρωπαϊκών πολιτικών, πολυεθνικών, θυσιάζεται και τα δικαιώματα και τις ανάγκες των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είναι τις διαφάνειες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα εδώ ψηφίσατε ότι τα λόμπι και η δράση των λόμπι αποτελούν πηγή αναζωογόνη της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Δηλαδή η διασύνδεση, όλο και μεγαλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις πολυεθνικές, γιατί αυτά είναι τα λόμπι, και η στήριξη των συμφερόντων των πολιεθνικών αποτελούν πηγή για τη δημοκρατία. Μα αυτό είναι διαπλοκή. Είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Άμα βάλουμε κάπου τον όρο διαπλοκή σε λεξικό, δεν πρέπει να βάλουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό είναι. Η διαπλοκή, τα σκάνδαλα και η διαφθορά. Η σύψη. Και είναι ο ορισμός η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επί της ουσίας, για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτών των πολιεθνικών, καταφεύγουν σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις για να θωρακιστούν αυτά τα συμφέροντα. Είτε για τον έλεγχο των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, που η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ συγκρούονται με τους Ρώσους για να ελέγξουν τις ενεργειακές αγορές και να μοιράσουν και να ξαναμοιράσουν τον κόσμο. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ενεργά να στηρίζει το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ σε αυτή τη γενοκτονία που κάνει στον Παλαιστινιακό λαό και δεν μπορεί αυτό να συγκαλυφθεί. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε αυτούς τους εμπορικούς πολέμους στους οποίους γίνονται. Με κάθε τρόπο δηλαδή, με κάθε μέσο, αυτό επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδιώκει δηλαδή να θωρακίσει, επεμβαίνοντας και με κατασταλτικό τρόπο και με τον πιστόλι στον κρόταφο αλλά και με επεμβάσεις σε όλη τη γη. Στην Αφρική, γιατί φλέγεται η Αφρική? Δεν φλέγεται από επεμβάσεις ευρωπαϊκών κρατών όπως η Γαλλία? Και επί της ουσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο θεσμός της δημοκρατίας. Αλήθεια? Δεν είναι ο ορισμός της καταστολής των συλλογικών και ατομικών δικαιωμάτων?
Άμα ήταν ο ορισμός της δημοκρατίας, γιατί απαγορεύεται σε 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απεργία? Να κάνεις απεργία απαγορεύεται σε 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί βάλανε, εφαρμόζουν τον τρομονόμο όλα τα κράτη-μέλη και την προληπτική παρακολούθηση μέσα από αυτά τα συστήματα, Predator κλπ. Δεν είναι ευρωπαϊκές οδηγίες όλες αυτές που θέλουν την προληπτική παρακολούθηση των υπόπτων, λέει, ατόμων? Υπόπτα πια, αυτά που αμφισβητούν την κυριαρχία τους. Και από αυτή την άποψη έχουμε ένα τεράστιο φακέλωμα ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο Κεντρικό Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά είναι δημοκρατικά ζητήματα, είναι δημοκρατικά δικαιώματα? Και το αποκορύφωμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί βασικό φορέα αναθεώρησης της ιστορίας. Για να ξαναγραφτεί η ιστορία με βάση τα συμφέροντα των ισχυρών. Ή δεν είναι έτσι? Ενάτη, λέει, Μάρτη, μέρα της Ευρώπης, αλήθεια? Η Ενάτη Μάρτη δεν είναι η μέρα που συντρίφθηκε ο φασισμός? Που ο κόκκινος στρατός ύψωσε στο Ράιχσταντ τη σημαία με το σφυροδρέπανο? Αλλά αυτό δεν πρέπει να το θυμούνται οι λαοί. Γιατί? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μήτρα της πιο αντιδραστικής και ανιστόρητης θεωρίας περί των δύο άκρων και εξομοίωσης του ναζισμού με τον κομμουνισμό. Άρα δηλαδή αποτελεί τον κύριο φορέα η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι εσείς που την αποδέχεστε, ενός σύγχρονου αντικομμουνισμού που θέλει ακριβώς να συκοφαντήσει σε ευρύτερα στρώματα και ιδιαίτερα στην νέα γενιά τον κομμουνισμό και τα τεράστια επιτεύγματα του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, παρά τα λάθη τα οποία έκανε και τις ανατροπές. Και αν έχετε αυταπάτες, θα πάρω και τη δευτερολογία, ολοκληρώνω όμως. Ολοκληρώνω, ευχαριστώ. Και αν έχετε αυταπάτες, το ζήτημα είναι η επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές. Είναι αυτό που λέει το τραγουδάκι, να δεις τι σου έχω για μετά. Δύο παραδειγματάκια. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε συνέντευξη στους Financial Times. Και τι είπε? Είπε ότι πρέπει να συνδεθεί η εκταμείευση των κοινοτικών πόρων, των διάφορων πακέτων δηλαδή, με την υποχρέωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υλοποιούν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα υπαγορεύονται από τις Βρυξέλλες. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση του πανευρωπαϊκού μνημονίου σε βάρος των λαών της Ευρώπης, σε βάρος των εργατικών δικαιωμάτων, σε βάρος του δικαιώματος της ζωής και το μέλλοντος της νέας γενιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και από την άλλη μεριά, με αυτή την αστεία επιστολή του Μητσοτάκη για τη δράση των πολυεθνικών και την ακρίβεια, τι απάντησε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Ότι θα υποστηριχτεί, λέει, αυτή η επιστολή από την έκθεση του Μάριο Ντράγκη για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και την έκθεση του Ενρίκο Λέτα για το μέλλον της ενιαίας αγοράς. Άμα το μεταφράσουμε σε απλά ελληνικά, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάρουμε την επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές ακόμη περισσότερα μέτρα για να δοθούν νέα τεράστια πακέτα από τον Ιδρώτα και το Μόχθο και τη φορολόγηση των λαών στις ευρωπαϊκές πολυεθνικές για να θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Θα πάρουμε και άλλα μέτρα ακόμη περισσότερο για να απελευθερωθούν ακόμη περισσότερο οι αγορές για να μπορούν να βρουν νέους τομείς κερδοφορίας τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια. Και τρίτον, θα συμμετέχουμε πολύ πιο ενεργά στην ένταση των ανταγωνισμών με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα προκειμένου να στηρίξουμε τα συμφέροντα των πολυεθνικών μας. Αυτό είναι το μέλλον της επόμενης γενιάς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, κύριε Πρόεδρε, εμείς λέμε καθαρά ότι πρέπει ο λαός και η νεολαία με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να βαδίσει στον δρόμο της σύγκρουσης με αυτή την πολιτική, να στοχεύσει στον πραγματικό αντίπαλο που είναι τα συμφέροντα και τα κέρδη του κεφαλαίου, γιατί το σύνθημα «Τα κέρδη σας ή οι ζωές μας» που ακούστηκε μετά το έγκλημα στα Τέμπη εξακολουθεί και ισχύει και έχει ολόπλευρη εφαρμογή, για να μπορέσει να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο και μέσα από τις ευρωεκλογές το αντίπαλο δέος σε όλο αυτό το ζωφερή εικόνα, σε όλο αυτό το φαύλο κύκλο που υποστηρίζεται τις φτώχειες, της εξαθλίωσης, των πολέμων. Και αυτό το αντίπαλο δέος είναι ακριβώς οι αγώνες των λαών
οι αγώνες της εργατικής τάξης, οι οργανωμένοι ταξικοί πάλι, οι κοινωνικές συμμαχίες με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, οι οποίες θα διεκδικούν ανάσης ανακούφης, αλλά πάνω απ' όλα θα βαδίζουν το δρόμο της ανατροπής. Αυτά λοιπόν, επί της ουσίας, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης και ανατροπής, και αυτό μπορεί να γίνει με την αποφασιστική ισχυροποίηση του ΚΚΕ.